Δημήτρης Γαϊδαρτζής, ο στράικερ της ομάδας του Πανθηραϊκού. Δημήτρη, ολοκληρώθηκε η σεζόν όσον αφορά το πρωτάθλημα. Τη φετινή χρονιά ο Πανθηραϊκός κατάφερε να κάνει ένα ρεκόρ όσον αφορά την συγκομιδή βαθμών στην τρίτη του σεζόν στην τρίτη εθνική κατηγορία. Πήρατε μια ισοπαλία, καταφέρατε να κρατήσετε το αίτητο. Πλέον θέλω πρώτα ένα σχόλιο για το σημερινό αγώνα. Νομίζω ότι την περιοχή, την περιοχή του αγώνα την είχαμε εμείς. Σε μια ανύποπτη φάση με ένα σούτ και με τη βοήθεια του αέρα φάγαμε ένα γκολ και δεν νομίζω να απειλήθηκε η ομάδα. Τόσο από κανένα 2-3 στημένα, τα οποία ούτε στη Θεία βρήκαν, αν δεν κάνω λάθος. Είχαμε κάποιες ευκαιρίες. Εντάξει, πιστεύω ότι αν ήμασταν λίγο πιο συγκεντρωμένοι θα καταφέρουμε να πάρουμε την νίκη. Σημασία έχει ότι παλέψαμε. Εμείς παίζαμε για την πάρτη μας, για την ομάδα πρώτα απ' όλα, για τους εαυτούς μας, για τις οικογένειές μας, για αυτούς που μας πιστεύουν και σίγουρα για το όνομα που έχει ο κάθε ποδοσφαιριστής. Σίγουρα το θετικό είναι ότι η ομάδα τερμάτισε με παραπάνω βαθμούς από τις προηγούμενες χρονιές, το είχα διαβάσει και εγώ αυτό. Σίγουρα τερμάτισε αίτητη στην έδρα της, δεν έχει χάσει ούτε μία φορά, αυτό είναι πολύ θετικό. Είπαμε να κερδίσουμε το μάτς για να δούμε πού θα πάει η ομάδα, πιο ψηλά μπορεί στη βαθμολογική θέση, αν γινόταν και έπαιρνε κάτι και το καμάρι στην Ολυσιακό. Και τώρα κοιτάμε το επόμενο στόχο που είναι το κύπελλο και μόνο το κύπελλο να πάρουμε και αυτό, ώστε να πάρει η ομάδα το τρόπαιο, γιατί νομίζω ότι το αξίζει. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ.